Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ υποστηρικτών του Δημήτρη Κουφοντίνα και αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες προχώρησαν σε χρήση χημικών και προσαγωγές. Επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο της Αθήνας στο περιθώριο συγκέντρωσης για το καταδικασμένο μέλος της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα. Νεαροί συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας από τα προπήλαια μέχρι την πλατεία Ομονίας. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών για να αποθήσουν τους συγκεντρωμένους. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 προσαγωγές, ενώ δεν έλειψαν οι μάχες σώμα με σώμα. Η υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα και η παρέμβαση των αρμόδιων τομεαρχών προστασίας του πολίτη και δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η οποία διευκρινίζει. Η οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί παρακάμπτοντας τον νόμο να ενδίδει σε αιτήματα υπό το κράτος εκβιαστικών πράξεων. Και αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να επικρίνει την κυβέρνηση, τον καλούμε να μας πει ποιος νόμος παραβιάζεται και να νουθετήσει ορισμένα στελέχη του που ακόμα και σήμερα θεωρούν τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη ακτιβιστές με ανθρώπινα ιδεώδη. Μια ημέρα νωρίτερα, ο Χρήστος Πύρτης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν. Δηλώνουμε τη διαχρονική μας θέση για καταδίκη της βίας και της τρομοκρατίας από όπου και αν προέρχεται. Η ευαισθησία μας στην ανθρώπινη ζωή και η δημοκρατική μας αντίληψη δεν μας επιτρέπουν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πιθανότητα της απώλειας ζωής ή της βαριάς βλάβης της υγείας κάθε κρατουμένου και επομένως και του Δημήτρη Κουφοντίνα. Οι προσαχθέντες από τα σημερινά επεισόδια οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.